Είμαστε μαζί σας και σήμερα στο thecollege.gr για να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγο, σχετικά με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Λοιπόν, κύριε Δεσποτόπουλε, εσείς είστε τέλος πάντων ένας από τους καθήκοντες αρμόδιους να τοποθετηθεί σχετικά με το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία, με το ζήτημα της ρωσικής εισβολής. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το πώς φτάσαμε σε αυτή την πολεμική σύραξη, σε αυτή την επέμβαση. Αρχικά σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, με τιμάτε με αυτήν. Φτάσαμε εδώ γιατί έχουμε μια γεωπολιτική σύγκρουση Δύσης, δηλαδή Ευρώπης και Αμερικής, με τη Ρωσία. Η μεν Δύση θέλει να επεκτείνει τα όρια του ΝΑΤΟ και πιθανά κάποια στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλόκου που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα. Η Ρωσία δε αντιλαμβάνεται τις κινήσεις αυτές ως απειλή για την ασφαλειά της. Η Ρωσία θέλει να διατηρήσει μία νεκρή ζώνη περιμετρικά των συνόρων της και στην Ανατολική Ευρώπη και στην Ασία, ένα buffer zone όπως το λέμε στα αγγλικά. Και σε αυτό το πλαίσιο δεν θέλει πουθενή να δει την Ουκρανία, την Γεωργία, την Λευκορωσία και τη Μολδαβία να εντάσσονται στο ΝΑΤΟ. Επειδή βρέθηκε ένα φιλοδυτικό καθεστώς τώρα του κ. Ζελένσκι στα ηνία της Ουκρανίας, είδαμε την Ρωσία να αντιδρά και είδαμε πια να φτάνουμε σε αυτή την στρατιωτική παρέμβαση. Σίγουρα συνετέλεσε και πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε αυτό και ο τρόπος που αντιμετωπίστηκαν οι ρωσόφωνοι της Ανατολικής Ουκρανίας από τους Ουκρανούς και ειδικά από κάποια εθνικιστικά τάγματα, χωρίς βέβαια αυτό για μένα να δικαιολογεί την έξωθεν παρέμβαση, στρατιωτική παρέμβαση της Ρωσίας. Και επίσης νομίζω ότι η Ουκρανή ηγεσία υποτίμησε τις ρωσικές ανησυχίες. Και έτσι φτάσαμε στη σύγκρουση. Θα ήθελα να μου πείτε έτσι λίγο πιο αναλυτικά, ποιος θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος της Δύσης, και όταν λέω Δύση ενώ το θέτω σε δύο άξονες, δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος της εξωτερικής πολιτικής στον ΗΠΑ και ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θέλετε της Γαλλίας και της Γερμανίας, ας πούμε, ως πρώτων διπλωματικών ταγών. Και αν μπορούσε να αποτραπεί αυτή η κρίση, αυτή η κλιμάκωση. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Νομίζω ότι είχαμε και από τις δύο πλευρές μια κακή εκτίμηση των προθέσεων. Στη μεν Ευρώπη, ειδικά στην Ευρώπη, οι Αμερικανοί ήταν μάλλον πιο έτσι οξυδερκείς σε αυτό από μας. Υποτιμήσαμε τα σχέδια του Πούτιν για απόβαση στο σύνολο της χώρας, στο σύνολο της Ουκρανίας. Απ' την άλλη νομίζω ότι και οι Ρώσοι υποτίμησαν την αντίδραση των Δυτικών και δει την αντίδραση των Ευρωπαίων. Γιατί να το συνδέσω με το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας. Η Ευρώπη μέχρι σήμερα δεν είχε καταφέρει να αναπτύξει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική εξωτερική, ούτε μια κοινή πολιτική άμυνας σε περιφερειακά ζητήματα, όπως αυτό της Ρωσίας ή όπως και ειδικά αυτό της Τουρκίας, που το ζούμε και εμείς στο πετσί μας. Φάνηκε λοιπόν ότι αυτό που δεν κατάφερε η διπλωματία και οι πιέσεις των εταίρων σε 7 δεκαετίες, να το καταφέρει ο Πούτιν σε 5 μέρες. Να καταφέρει δηλαδή να ενώσει την Ευρώπη και μάλιστα να την βάλει να συστοιχηθεί, να ακολουθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια πολύ σκληρή αντίδραση. Βλέπουμε δηλαδή την Ευρώπη ξαφνικά από εκεί που ήταν μονίμως διαιρεμένη, γκρινιάζαμε για τους Γερμανούς που ακολουθούσαν τη δική τους πολιτική, για τους Γάλλους, για τους Ιταλούς κτλ. Ξαφνικά είδαμε την Ευρώπη να στέκεται με μια φωνή και να προασπίζει, να προσπαθήσει να προασπίσει την ασφάλεια, διότι επιτέλους συνειδητοποίησε ότι αν αφήνεις περιφερειακούς κινδύνους, συστημικούς κινδύνους, να απειλούν τον χώρο, τον γεωγραφικό σου χώρο, τον ευρωπαϊκό χώρο, τότε έχεις πρόβλημα ύπαρξης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη ήρθε σαν απάντηση σε δύο παγκοσμίους πολέμους,
το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν έγινε απλά για να μπορεί να πηγαίνει η ελληνική φέτα στο Στρασβούργο χωρίς δασμούς ή να πηγαίνει τέλος πάντων το γαλλικό κρασί χωρίς δασμούς στην Πορτογαλία. Ήρθε σαν απάντηση στη διαίρεση της Ευρώπης σε δύο παγκοσμίους πολέμους. Άρα νομίζω ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί αυτή η κλιμάκωση αν δείχναμε μια μεγαλύτερη ευελιξία και κατανόηση στις ρωσικές ανησυχίες. Βέβαια, όλα αυτά τα λέμε των υστέρων, δεν το ξέρουμε. Και επίσης εκτιμώ ότι ναι, η Ευρώπη είναι διαφορετική πια, η Δύση είναι διαφορετική πια, μετά από τις τελευταίες 5 μέρες, και οδεύουμε προς ένα νέο τοπίο ψυχρού πολέμου, όπου η Ευρώπη και η Αμερική συμπράττουν για να αντιμετωπίσουν έναν άξονα, που είναι ο άξονας Ρωσίας-Κίνας. Να ρωτήσω αν έχετε εικόνα για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων που γίναν στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Και αν θέλετε, τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, εικόνα εγώ έχω, όποια εικόνα έχουμε από τα ειδησιογραφικά πρακτορία, από τα δελτία, από εσάς τους δημοσιογράφους, αλλά έχω την αίσθηση ότι η διαδικασία αυτή, στη διαδικασία αυτή η Ρωσία συμμετέχει προσχηματικά. Εγώ νομίζω ότι είχε αποφασίσει να καταλάβει το Κίεβο με στρατιωτικούς τρόπους, με πιθανά να έχουμε και νεκρούς πολλούς αμάχους, άμαχο πληθυσμό, και γι' αυτό προσποιείται ότι διαπραγματεύεται για να νομιμοποιήσει εντός εισαγωγικών αυτά που ήδη βλέπουμε και αυτά που θα δούμε τις επόμενες ώρες και μέρες. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να εκτονώσουμε το θέμα της Ουκρανίας, της συγκεκριμένης αυτής μάχης, αν η Ρωσία δεν αισθανθεί ότι παίρνει αυτά που θέλει. Δηλαδή, κερδίσει η ουδετερότητα της Ουκρανίας, αλλάξει το καθεστώς στην Ουκρανία και κερδίσει κάποιο βαθμό αυτονομίας, διεκδικεί και την αναγνώριση της αποσχήτησης της Κρυμαίας και προσδοχής στο ευρωπαϊκό έδαφος, στο ρωσικό έδαφος, από τον υπόλοιπο κόσμο. Διότι ακριβώς η μάχη της Ουκρανίας σαν Ουκρανία είναι χαμένη από τη ότι μακροπρόθεσμα η Ρωσία θα χάσει. Ξέρετε, εμένα μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η Ουκρανία τις προηγούμενες μέρες υπέγραψε ένα αίτημα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε να μου πείτε πώς το αξιολογείτε εσείς αυτό, στη Σκακέρα? Εγώ κατάλαβα ότι με το που τέλειωσαν διαπραγματεύσεις το έκανε αυτό ο Ουκρανός πρόεδρος. Πρώτα απ' όλα για να στείλει ένα μήνυμα στη Μόσχα ότι δεν αλλάζει τον προσανατολισμό, ότι παραμένει δυτικός ο προσανατολισμός του. Αυτό ήταν και ένα μήνυμα στους δυτικούς. Αλλά νομίζω ότι προσπαθεί να προσθέσει και κάποια όπλα στη φαρέτρα του. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ουκρανή πολιτική ηγεσία προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους, χωρίς να μπορεί να διαπραγματευτεί πολλά πράγματα. Στρατιωτικά οι Ρώσοι, είναι λογικό, νικούν κατά κράτος. Παρά την σημαντική ουκρανική αντίσταση, παρά τις καθυστερίες που σημειώνονται, δεν νομίζω ότι κανείς έχει αμφιβολία ότι στο τέλος δυστυχώς οι Ρώσοι θα επικρατήσουν. Άρα δεν είχε πολλά όπλα ο Ζελένσκι στα χέρια του. Πιθανά αυτό να είναι ένα όπλο. Δηλαδή, αν κάτσουν και αν τελικά η Ρωσία προς έκπληξη πολλών από εμάς κάνει με τη συγκεκριμένη ηγεσία κάποια διαπραγμάτευση ενώ ουσίας και καταλήξει σε κάποια συμφωνία, να έχει κάτι και ο Ζελένσκι να πάρει πίσω. Να του πει εντάξει, σου υπόσχομαι την ιδιαιτερότητα που ζητάς και αποσύρω την υποψηφιότητά μου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάπως έτσι βλέπω τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι πραγματικά πιστεύει ο Ζελένσκι ότι στο προβλέψιμο μέλλον η Ουκρανία θα μπορέσει να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Θεωρείτε ότι ίσως να αποτελεί και έναν διπλωματικό ελιγμό σε σχέση με την είσοδο στο ΝΑΤΟ, ότι βάζει μπροστά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφήνει, αν θέλετε, παγωμένο λίγο το αίτημα εισόδου στο ΝΑΤΟ, στην Βορειοατλαντική Συμμαχία? Νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να τα συνδέσει και αυτά τα δύο. Δεν είναι αυτό που λέτε, δεν μπορεί να τα αποκλείσει κανείς. Νομίζω όμως ότι η κίνηση του να καταθέσει επίσημα αίτηση υποψηφιότητας δείχνει ότι πάει ένα στάδιο προς τα μπρος και όχι ένα βήμα προς τα πίσω. Τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Αν θέλετε τώρα να μιλήσουμε λίγο για το πώς μπαίνει στο κάδρο η Ελλάδα, στο κάδρο της ουκρανικής κρίσης.
Και αν θα μπορούσατε να μου σχολιάσετε και την αποστολή όπλων, οπλισμού, τέλος πάντων, αμυντικού εξοπλισμού στην Ουκρανία και επίσης στη μεγαλύτερη εικόνα, πώς αξιολογείτε τη στάση της Τουρκίας και πώς αξιολογείτε επίσης τη στρατηγική της, αν θεωρήσουμε ότι αυτή αναπτύσσεται τώρα. Έχω παρακολουθήσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απόψεις και των δύο πλευρών, δηλαδή την άποψη της μίας πλευράς που αναφέρεται ότι καλώς στείλαμε οπλικά υλικό στην Ουκρανία, αλλά και της άλλης πλευράς που στέκεται αρνητικά. Εγώ στέκομαι στην πρώτη πλευρά. Και η πρώτη πλευρά που στέκομαι είναι της θετικής πλευράς, από την άποψη ότι έχουμε δει το τελευταίο διάστημα μία συμπόρευση της Ρωσίας με την Τουρκία. Την είδαμε στο γεγονός ότι κράτησε ανοιχτή η Τουρκία τα στενά για πάρα πολλές μέρες, παρά τις εκκλήσεις της Ουκρανίας αλλά και της διεθνούς κοινότητας. Και είδαμε, εγώ δεν μπορώ να μην συνδέσω τα δύο γεγονότα, το Ρώσιο Υπουργό Εξωτερικών να αναφέρεται δύο φορές σε τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι δημιουργούνται διάφορα στρατόπεδα. Σε αυτά τα στρατόπεδα που διαμορφώνονται, η Ελλάδα δεν μπορεί να αναπούσα, ειδικά μια χώρα που ζει τον αναθεωρητισμό από την Τουρκία και που ζητάει να ανασυσταθεί το μέτωπο της Δύσης, που ζητάμε εμείς να υπάρχει μια ενιαία άμυνα στην Ευρώπη και σε μια φάση επίσης που δυστυχώς η Ρωσία έχει επιλέξει της Κύπρου, της Ουκρανίας. Η Ρωσία πούλησε S-400 στην Τουρκία, ένα σύστημα μας, και επίσης εξάγει πυρηνική τεχνογνωσία στην Τουρκία, κατασκευάζοντας ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Δεν μπορεί η ελληνική πλευρά να τα παραβλέψει αυτά και δεν μπορούσε επίσης η ελληνική πλευρά να παραβλέψει ότι από τη δραστηριότητα των Ρώσων απειλήθηκαν και δυστυχώς χάσαμε Έλληνες στην Ουκρανία. Άρα για μένα ήταν μονόδρομος η συμμετοχή της Ελλάδος, αποκλειστικά όμως βέβαια σε υλικό και όχι βέβαια σε στρατεύματα, όχι με εμπλοκή φυσικά του δικού μας στρατού σε μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή σε πολεμικές ενέργειες στην Ουκρανία, εκεί είμαι παντελώς κάθετος. Και θα ήθελα να ολοκληρώσουμε με την εξής ερώτηση, ανησυχία, αν θέλετε, του κόσμου. Είμαστε μπροστά, είμαστε στα πρόθυρα ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση? Παρά το ότι μοιάζουν πάρα πολλοί οι συνθήκες με αυτές τις δεκαετίες που προηγήθηκε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή οι ευρωπαϊκές οικονομίες να έχουν βγει από μια οικονομική κρίση, να έχουμε προϋπολογισμούς αμυντικούς μειωμένους για πολλά χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένες και της Ελλάδας. Τότε το ίδιο είχαν κάνει και ευρωπαϊκές χώρες πριν την άνοδο του Γερμανικού Ράιχ. Είχαν υποτιμήσει κιόλας το κίνδυνο του Χίτλερ. Οι Βρετανοί ειδικά δεν ήταν σε καλή κατάσταση στρατιωτική. Κινητοποιήθηκαν μετά καθυστερημένα και γρήγορα. Οι Γάλλοι ήταν κάπως πιο προνοητικοί σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, όμως, νομίζω ότι δεν είμαστε σε αυτό. Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει σήμερα ότι θα φτάσουμε στον παραλογισμό ενός νέου πολέμου παγκόσμιου. Φοβάμαι, όμως, ότι διαμορφώνονται συνθήκες ενός νέου ψυχρού πολέμου, που μακροπρόθεσμα, αν η διαχείριση δεν είναι σόφρονα από όλες τις πλευρές, μπορεί δυστυχώς να αιματοκυλήσει και πάλι τον πλανήτη. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε βάλει μυαλό πια μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους και δεν θα καταλήξουμε και σε έναν τρίτο. Μιλήσαμε με τον διεθνολόγο, κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, για αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στην Ουκρανία, για αυτόν τον πόλεμο, για αυτή τη ρωσική εισβολή. Κύριε Δεσποτόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν χαρά μου ως μπρος την πρόσκληση, βέβαια, και όχι δυστυχώς ως μπρος τα ζητήματα που κληθήκαμε να σχολιάσουμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.